Σε συμφωνία κατέληξαν κυβέρνηση και τραπεζίτες σχετικά με το νέο πλαίσιο προστασίας πρώτης κατοικίας που θα αντικαταστήσει τη σχετική ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Ο νέος νόμος πρέπει να εφαρμοστεί από την 1η Μαρτίου. Σε όρους αντικειμενικής αξίας, το όριο για την προστασία πρώτης κατοικίας τοποθετείται στις 250.000 ευρώ, ενώ το όριο της οφειλής, που είναι και το βασικό χαρακτηριστικό της νέας συμφωνίας, τοποθετείται έως 130.000 ευρώ. Στο νέο πλαίσιο προστασίας εντάσσονται και τα επιχειρηματικά δάνεια. Υπάρχει πραγματικά θετική εξέλιξη μετά τη χθεσινή συνάντηση του Πρωθυπουργού και των αρμοδίων υπουργών με τους ανώτατους τραπεζικούς, τους διευθύνοντες των τραπεζών, για την αντικατάσταση του άρθρου 9 του νόμου Κατσέλη, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Το θετικό είναι, και σε αυτό συμφωνώ και το λέω με θετική διάθεση, είναι ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα ισχύει από το Μάρτιο του 2019 θα καλύπτει περισσότερο από το 90% των κόκκινων στεγαστικών δανείων. Αυξήθηκε όσο το δυνατόν περισσότερο η ομπρέλα προστασίας, ώστε οι συμπολίτες μας που έχουν πρόβλημα με το δάνειο που αφορά την πρώτη τους κατοικία, περισσότερο από 90% να προστατευτούν. Και αυτό γιατί το όριο προστασίας της αξίας της κατοικίας θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, θα είναι οι 250.000 ευρώ όριο αντικειμενικής αξίας. Για να το πω καθαρά, δεν νομίζω να υπάρχει σπίτι στην περιοχή μας, στον Ομό Κοζάνης ή και στη Δυτική Μακεδονία, που να έχει μεγαλύτερη αντικειμενική αξία και να έχει θέμα προστασίας. Από εκεί και πέρα, τα τεχνικά ζητήματα, το πώς ότι θα πρόκειται για μια περισσότερο εξοδικαστικό μηχανισμό προστασίας των δανειοληπτών, και τα δικαστήρια θα παρεμβαίνουν μόνο αν υπάρχει διαφωνία της τράπεζας. Ότι θα πιάνει οριζόντια όλους τους εμπλεκομένους, ασχέτως αν είναι έμποροι ή όχι. Κάτι που επίσης είναι θετικό, γιατί ο νόμος Κατσέλη δεν προστατεύει τους εμπόρους. Για το αν θα παγώνει, αν θα υπάρχει ταυτόχρονη προστασία και από τα υπόλοιπα δάνεια και από τις οφειλές στην εφορία και στον ΕΦΚΑ, η κατεύθυνση είναι προς τα εκεί πέρα. Μένει τώρα να το δούμε και γραμμένο, γιατί πρόκειται να ψηφιστεί την αμέσως επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Επομένως, η πρώτη αξιολόγηση από εσάς είναι θετική όσον αφορά την προστασία των οφειλετών. Όσον αφορά την διευθέτηση του θέματος των κόκκινων δανείων, το οποίο είναι από τις καυτές πατάτες που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή? Πραγματικά από τη μεριά των οφειλετών είναι σε θετική κατεύθυνση, και αυτό γιατί, για να ολοκληρώσω, θα έχουμε και κούρεμα του δανείου και θα μπορεί να πληρώνει μια δόση που θα είναι προσαρμοσμένη στα εισοδήματά του, και αυτό θα προκύψει με επιμήκυνση του δανείου, με μείωση του επιτοκίου και με κούρεμα σε περίπτωση που η αξία του σπιτιού έχει πέσει. Οπότε σίγουρα θα μιλάμε για μια ευνοϊκή ρύθμιση για τον δανειολήπτη. Mm. Από εκεί και πέρα, δεν ασπάζομαι την κινδυνολογία ότι τα κόκκινα δάνεια αποτελούν βόμβα για το χαρτοφυλάκιο των ελληνικών τραπεζών. Οι τράπεζες έχουν αποδείξει ότι τα χαρτοφυλάκια τους είναι υγιή, έχουν περάσει τα stress test, και με τις κινήσεις που γίνονται, όπως με αυτήν του νόμου Κατσέλη, της αντικατάστασης του άρθρου 9, πιστεύω θα εισρεύσει περισσότερο χρήμα στα ταμεία τους. Mm. Γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που σήμερα δεν πληρώνει καθόλου, αλλά άμα του πεις πλήρωνε μια δόση προσαρμοσμένη στα μέτρα σου και με μια εύκολη, ταχύρυθμη και εξοδικαστική διαδικασία, είναι έτοιμος να το κάνει. Οι ενός καταναλωτών, τις οποίες υποσχόμαστε για πολύ καιρό, μία από αυτές, λένε ότι το σημαντικότερο ίσως ήταν η διάδοχη κατάσταση να έχει το χαρακτήρα της μονιμότητας, να μην είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανανεώνεται συνεχώς ή κάτι πρόσχερο. Αυτή η προϋπόθεση καλύπτεται από την συμφωνία? Είμαι σύμφωνος με την προϋπόθεση αυτή, το χαρακτήρα της μονιμότητας και θα πρόσθετα και της δεσμευτικότητας. Mm-hmm. Δηλαδή να μην εναπόκειται αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια των τραπεζών να συμφωνήσουν ή όχι με την πρόταση που θα βγάζει η ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπως είναι στον εξοδικαστικό μηχανισμό για τις επιχείρησεις. Αυτό, όπως φαίνεται, έχει επιτευχθεί, δηλαδή θα είναι σχεδόν δεσμευτικό, λέω σχεδόν γιατί οι προϋποθέσεις του νόμου θα είναι συγκεκριμένες, και αν δεν δεχτεί η τράπεζα θα έχει δικαίωμα δανειολήπτης προσφυγής στο δικαστήριο, και αυτό θα οδηγεί τις τράπεζες στο να δέχονται τη ρύθμιση που προτείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα. Και ο χαρακτήρας της μονιμότητας ή της όσο δυνατόν
μακροβιότερης χρονικής διάρκειας της ρύθμισης και αυτό έχει επιτευχθεί. Δεν θα είναι κάτι σύντομο, θα μπορέσουν όλοι οι διανολήπτες που έχουν πρόβλημα με το στεγαστικό τους δάνειο και με την πρώτη κατοικία να ενταχθούν στη ρύθμιση αυτή. Και από τις ρυθμίσεις κάτι τελευταίο υπάρχει, θεωρείται τρόπος πλέον διαχωρισμού των, όπως λέτε, στρατηγικών κακοεπενδυτών με αυτούς οι οποίοι έχουν αντικειμενική αδυναμία. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Εγώ θα τους περιόριζα όμως μόνο σε αυτούς που έχουν χρήματα και δεν τα δίνουν και δεν πληρώνουν. Εάν υπάρχουν δανειολήπτες που χρωστάνε στις τράπεζες ενώ έχουν καταθέσεις σε άλλες τράπεζες ή έχουν εισοδήματα που τεχνιέντος τα αποκρύπτουν, φυσικά και αυτοί δεν πρέπει να προστατευτούν γιατί στην ουσία δρούν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου εκμεταλλευόμενοι τις ευεργετικές διατάξεις. Θα επιμείνω όμως και σαν βουλευτής τη βδομάδα που μας έρχεται, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην καινούργια και το έχω κάνει ήδη σε συναντήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς και κυρίως με τον κύριο Φλαμπουράρη, ώστε στην καινούργια ρύθμιση που θα αντικαταστήσει το άρθρο 9 του νόμου Κατσέλη, να ενταχθούν ακόμα και αυτοί που έχει απορριφθεί τυχόν προγενέστερη αίτησή του στο δικαστήριο λόγω δόλου. Γιατί πολλές φορές απορρίφθηκε με αυτή την δικαιολογία που έδινε ο νόμος Κατσέλη. Όμως δεν πρόκειται για στρατηγικούς κακοπληρωτές, πρόκειται για συμπολίτες μας που μειώθηκαν τα εισοδήματά τους λόγω της κρίσης και ασχέτως που είχαν υπερδανιστεί, σε αυτό φταίξαν και οι τράπεζες και οι δανειολήπτες και δεν θα τους χαρακτήριζε στρατηγικούς κακοπληρωτές. Και νομίζω πρέπει και θα αγωνιστώ γι' αυτό να ενταχθούν και αυτοί στο καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο.